Φίλοι, η ώρα είναι 11:33, ακούτε ράδιο έναντι. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και βεβαίως για σήμερα, εάν δεν έχετε κανονίσει κάτι, αν δεν έχετε κάτι να κάνετε, εμείς έχουμε μία πρόταση, καθώς υπάρχει μία πολύ αξιόλογη εκδήλωση στις 7:30 στο Βασιλικό Θέατρο. Είναι μία μουσική εκδήλωση μνήμης της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης και της Αρμενικής και Ποντιακής γενοκτονίας. Πάμε όμως να μιλήσουμε για την εκδήλωση αυτή με την κυρία Πέπη Αντσουριάν, την πρόεδρο της Πολιτείας Πολιτισμού. Καλή σας μέρα, κυρία Αντσουριάν. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε όπως είπαμε μία εκδήλωση. Για πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτή η εκδήλωση και ποιος ο σκοπός της. Ωραία. Πρόκειται για μια μεγάλη μουσική εκδήλωση μνήμης που αποτελείται από τρεις ενότητες, όπως είπατε και εσείς. Αφορά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, την αρμενική γενοκτονία και τη γενοκτονία των ποντίων. Σκοπό έχει να μας ταξιδέψει μουσικά και να είναι μια συναυλία μνήμης. Σε αυτή τη συναυλία, σε κάθε μέρος συμμετέχουν πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, τραγουδιστές και μουσικοί, οι οποίοι προέρχονται από αντίστοιχη καταγωγή και βιώματα. Η συναυλία αυτή γίνεται σήμερα στις 7:30 στο Βασιλικό Θέατρο και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Mm-hmm. Ο λόγος, ας πούμε, που εσείς επειδή είστε μία εκ των συνδιοργανωτών της εκδήλωσης, για ποιο λόγο αποφασίσατε λοιπόν να οργανώσετε αυτή την εκδήλωση? Πιστεύετε ότι λέτε είναι μία εκδήλωση μνήμης, έχει ξεχάσει η γενοκτονία των ποντίων των Αρμενίων ή άλλωση της Κωνσταντινούπολης? Θέλουμε και τα νέα τα παιδιά, η νεολαία, να μαθαίνει και οι παλαιότεροι να θυμούνται. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Όπως είπατε, είμαι μία από τις διοργανώτριες. Αυτή την εκδήλωση την διοργανώνει η Πολιτεία Πολιτισμού μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα με το τομέα κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Και βεβαίως, όπως μας είπατε, θα συμμετέχουν καλλιτέχνες οι οποίοι θα ερμηνεύσουν τι είδους? Παραδοσιακά τραγούδια, mm-hmm. Με παραδοσιακά μουσικά όργανα που ακούγονται σε αυτές τις εκδηλώσεις, στις γενοκτονίες. Μάλιστα. Και να πούμε ότι βεβαίως θα υπάρχει και μία έκθεση ζωγραφικής. Ακριβώς. Στο φουαγέ θα υπάρχει μία έκθεση ζωγραφικής του κυρίου Ηλία Κοντοζαμάνη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος εφετών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και ονομάζεται ο Βυζαντινός Κόσμος του Ηλία Κοντοζαμάνη. Θα μας ταξιδέψει και αυτή η έκθεση πάλι έτσι μαγικά πίσω πολλά χρόνια. Ο Δήμαρχος θα είναι στην εκδήλωση? Έχει κληθεί, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε κάποια απάντηση επίσημη. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή βλέπω ότι εσείς είστε μία, όπως είπαμε, από τον διοργανωτών, ως πρόεδρος, με την ιδιότητα ως πρόεδρος της Πολιτείας Πολιτισμού. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι η Πολιτεία Πολιτισμού? Η Πολιτεία Πολιτισμού είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη, από όποια μορφή και αν προέρχεται, κυρίως με την παραστατική τέχνη, θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής. Γίνονται πολλά μαθήματα masterclass στη μουσική, στο θέατρο, διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικές, κοινωνικές, έχουμε δράσεις πρόνοιας, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει σε εμάς στην Πολιτεία Πολιτισμού είναι με κάθε δράση που κάνουμε να δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, να δίνουμε δουλειά στον κόσμο, έστω και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και στόχος μας είναι ό,τι χρήματα μαζεύουμε και έχουμε να τα δίνουμε σε παιδιά που είναι εξαιρετικά ταλέντα ή σε παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με οικονομικά προβλήματα, να δίνουμε υποτροφίες να σπουδάζουν σε κάποια σχολή που επιθυμούν, είτε είναι θέατρο, είτε είναι κάποιο οδείο, είτε είναι σχολή χορού, είτε είναι εικαστικά, οτιδήποτε. Μάλιστα, το καταφέρνετε αυτό το στόχο δηλαδή που έχετε θέσει? Προσπαθούμε, είναι λίγο δύσκολες οι εποχές, αλλά είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο και μας αρέσει να κάνουμε τα παιδιά χαρούμενα. Θα μου πείτε τώρα, ό,τι εκδηλώσεις γίνονται, προσπαθούμε να μην υπάρχει εισιτήριο. Αν υπάρχει, αυτά τα έσοδα πηγαίνουν για αυτό το σκοπό και είμαστε χαρούμενοι που όποια πόρτα και χτυπήσουμε, ό,τι και ζητήσουμε, μας εξυπηρετούν όλοι. Τόσο και οι δραματικές σχολές μας κάνουν ειδικές τιμές. Έχουμε μεγάλη εύνοια γενικά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ θετικό. Πόσο καιρό υπάρχει η Πολιτεία Πολιτισμού? Η Πολιτεία Πολιτισμού υπάρχει περίπου 6 χρόνια. Εγώ είμαι τα τελευταία 4 χρόνια στη θέση της Προέδρου και από αυτή τη θέση έχω
όπως καταλαβαίνετε, διοικητικές αρμοδιότητες. Μάλιστα. Εκπροσώπησης, νομικά θέματα, φορολογικά κτλ. Είστε σε θέση να μας πείτε μια προσεχή εκδήλωση? Υπάρχει κάτι εκτός από τη σημερινή? Οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές. Αφορούν κυρίως θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις μουσικής. Μάλιστα. Μια πρόσφατη εκδήλωση τώρα πάλι που είχε γίνει ήταν που είχαμε φιλοξενήσει παιδιά από ορφανοτροφία της Βουλγαρίας και από τη Θεσσαλονίκη. Συναντηθήκαμε στην Εκκλησία Κύριου και Μεθοδίου στο πάρκο. Μαγειρέψαμε μαζί, είχαμε κοινή βαλκανική κουζίνα και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία. Οπότε σήμερα, ανακεφαλαιώνοντας, να πούμε στις 7.30 ώρα στο Βασιλικό Θέατρο η συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία βεβαίως έχει και αυτόν τον τίτλο «Ποτέ ξανά», κυρία Ατσολιάν. Ναι, εννοούμε «Ποτέ ξανά καμιά γενοκτονία στον κόσμο». Καμία γενοκτονία στον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να μοιράσουμε, έτσι, να ακουστεί. Πιστεύετε ότι το μήνυμα της, που εκπέμπει μια γενοκτονία, έχει περάσει στον κόσμο? Έχει περάσει στον κόσμο όλη αυτή η αφρικαλαιότητα που είχε γίνει? Ναι, στους συντελεστές του εγκλήματος όχι. Μάλιστα. Νομίζω... Και γι' αυτό παλεύουμε και γι' αυτό προσπαθούμε. Νομίζω κάνατε τον καλύτερο επίλογο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και βεβαίως να ευχηθούμε να φτάσει κάποια στιγμή ώστε και οι συντελεστές, όπως είπατε, του εγκλήματος να αναγνωρίσουν το... Η σφαγή και όλα αυτά τα θρησκευτικά και τραγικά πράγματα που έχουν κάνει. Το μεγάλο έγκλημα που έχουν κάνει, όχι μόνο κατά των Μποντίων ή των Αρμενίων, αλλά της ανθρωπότητας, θα λέγαμε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σας περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα 7.30 στο Βασιλικό Θέατρο, είσοδος ελεύθερη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Καλημέρα. Καλημέρα.